είναι περίπου το 1/5 των επισκεπτών αυτών, είναι σχολεία, έτσι είναι αριθμός μαθητών που έχουν έρθει έτσι στο κέντρο. Επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ότι ο Αρτούρος αξιοποίησε την εμπειρία που είχε στο στήσιμο των κέντρων ενημέρωσης, της περιβαλλοντικής ενημέρωσης έτσι, στο Λιθέως, το περιβαλλοντικό κέντρο, και μετέφερε αυτή την εμπειρία στη δημιουργία νέων κέντρων. Έχουμε τέτοια αρκετά παραδείγματα, όπως το κέντρο ενημέρωσης για το γράμμα έτσι, στον Ιστόριο, μια σειρά από κέντρα ενημέρωσης, θεματικά κέντρα ενημέρωσης στην Πίνδο, εδώ στην περιοχή του Αυτοποτάμου επίσης, αλλά και στο εξωτερικό. Μέσα από προγράμματα συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες και στα Σκόπια και στη Βουλγαρία, έτσι έχουμε συμβάλει στο να δημιουργηθούν εξειδικευμένα και θεματικά κέντρα περιβαλλοντικής ενημέρωσης. Έτσι, απασχολούν περισσότερο. Πέρα από το βαλτσάκι της Αρκούδας, το οποίο λίγο ή πολύ το γνωρίζετε και το οποίο έχει δουλευτεί όπως είπαμε πάρα πολύ έτσι, στην Ελλάδα, επίσης κάνουμε μια προσπάθεια να βγάλουμε. Κάναμε στην αρχή, πριν από αρκετά χρόνια, να κάνουμε ένα πρόγραμμα μέσα στο δάσος για την Αρκούδα, το δάσος σπίτι της Αρκούδας, και τώρα συζητάμε να ξανακάνουμε κάτι παρόμοιο και να το συνδυάσουμε με τα μονοπάτια του Λιθέου. Να παρκάρουμε ακριβώς έξω από τη φωλιά της Αρκούδας, έξω από το κέντρο ενημέρωσης, να μην προπατήσουν καθόλου, και βέβαια και να βγει η Αρκούδα έξω, και βέβαια μετά να δούμε την πιο κοντινή ταβέρνα να ξανακάνουμε. Λοιπόν, το θεωρούμε από το κέντρο του Λιθέου μέχρι τα φύλλα της Αρκούδας είναι 1 χιλιόμετρο, έτσι και τουλάχιστον 1 κατηφόρα. Η επιστροφή, όπως αλήθως, είναι λίγο δύσκολος, αλλά η ζωή έτσι έχει, είναι κατηφόρες και κατηφόρες. Επίσης, ένα εγώ θα είναι στις διευθύνσεις και στις δύο. Οποιοςδήποτε μπορεί να τα δει, να τα πάρει, να τα υλοποιήσει και να εκπαιδευτεί για να κάνει με συγκεκριμένες δράσεις όπως αυτό που υλοποιούμε σήμερα και θα μας περιγράψει σύντομα η ζωή, έτσι και παρεμβάσεις στο κομμάτι των λύσεων, έτσι, της λύσης προβλημάτων που υπάρχουν σε σχέση με την άγρια ζωή. Ανέφερα δύο, έτσι, τα τσίρκο και τα χορεύτρια, ίσως τα πιο έχουν άμεση σχέση με ένα μεγάλο πρόβλημα που φαίνεται ότι υπάρχει, ήρθε και στην Ελλάδα, το πρόβλημα της λύσας. Και εκεί πραγματικά χρειάζεται τεράστιο αγώνα ενημέρωση πολλού στον κόσμο. Πολλοί κόσμο αγκάλια ιδέα και δημιουργήσει. Και έχουμε και κάποια λίγα στην Κοζάνη. Και γενικά η λύση κατεβαίνει με κάποιου σχετικά γρήγορου ρυθμού, κάποια χιλιόμετρα το χρόνο. Μάλιστα, πριν από 15 χρόνια που είμαστε σε ένα σήμερα, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Άρα λοιπόν, είμαστε και σωστή ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση. Η Εγνατία την αναφέρει, του Natura, έτσι, στηρίζεται πάρα πολύ σε αυτές τις μελέτες. Έχουμε υλοποιήσει, έχουμε ξεκινήσει μια δικιά ζωένας, που ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια συνέδειας για προβολή της περιοχής, για ανάδειξή της, έτσι, και αξιοποίηση των δημιουργικών πόρων της περιοχής, έτσι, των δημιουργικών. Και βέβαια, διεθνείς συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα και σε επίπεδα αιχμάλων των αρκούδων και αιχμάλων των ζώων γενικότερα και σε επίπεδα δίκτυα μεταφορών. Και σε επίπεδο επιστημονικών όλα αυτά, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας, δεν μπορούμε να ζούμε στον καρδιό μας. Υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τον στηρίζουν, είτε με τη μορφή των χορηγιών έτσι, και των ευεργετών που έχουν κάνει μεγάλες σημαντικές χορηγίες. Το νέο κέντρο ενημέρωση για την Αρκούδα, για παράδειγμα, είναι μια χορηγία του Ιδρύμα Νιάρχου. Δεν θα γινόταν αλλιώς αυτή η αναβάθμιση του κέντρου ενημέρωσης, αν δεν υπήρχε αυτή πάρα πολύ σημαντική. Όπως επίσης υπάρχουν ειδικά προγράμματα έτσι, κατά καιρούς που αναπτύσσονται. Είναι μια δωρεάν γραμμή, η οποία είναι δωρεάν μόνο από σταθερό τηλέφωνο που χρησιμοποιείται και απαντάνε άνθρωποι του Αρτούρου για καταγγελίες που μπορεί να γίνονται και έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε κάποια βοήθεια είτε δίνοντας το τηλέφωνο κάποιου κτηνιάτρου είτε ακόμα και να μεταφερθεί κάποιο κλιμάκιο του Αρτούρου για να δούνε αν υπάρχει κάποιο περιστατικό έτσι ώστε να μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε με τον ΕΛΓΑ. Για πιθανές αποζημιώσεις, εκτινοτρόφους οι οποίοι μπορεί να έχουν προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο. Και τέλος έγιναν τα τρία δίκτυα. Το δίκτυο των Δήμων, όπου συμμετέχει ο Δήμος Τρικάλων, ο Δήμος Καλαμπάκης και ο Δήμος Πύλης. Το δίκτυο των κτηνοτρόφων, αλλά και το δίκτυο των κυνηγών. Κάθε χρόνο έχουν έρθει μέχρι στιγμής δύο φορές. Είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα με σκυλιά, εκπαιδευμένα. Όπου μπορούμε να βρούμε φόλες και δηλητήρια σε διάφορες περιοχές. Την πρώτη χρονιά που είχαν έρθει και την πρώτη μέρα που βγήκαμε στο πεδίο, βρήκανε 4 νεκρά κυνηγητικά σκυλιά, τα οποία ήταν δηλητηριασμένα από φόλα που είχαν χρησιμοποιήσει γεωργικά φάρμακα.
μέχρι το τέλος της διαμονής τους εδώ και μέχρι τις επόμενες δύο εβδομάδες που ήταν στα Τρίκαλα. Κατέληξαν να έχουν βρει γύρω στα 20 σκυλιά, τσοπανόσκυλα και κυνηγητικά, δύο λύκους, μια χελώνα, κάποια πρόβατα που είχαν δηλητηριαστεί ίσως πίνοντας νερό από κάποιο λιάκι που μπορεί να ήταν εκεί γύρω. Και από άγρια ζώα όταν βρήκανε τους λύκους, το θέμα ήταν ότι είχε γίνει μια αλυσίδα η οποία ήταν τραγική για μας, γιατί ξεκίνησε από ένα τσοπανόσκυλο, έφαγε κάποιος γάτος που βρέθηκε κοντά στο σκύλο και μετά ο λύκος, ο οποίος έφαγε από τον αγριόγατο και ψώφισε κι αυτός και ουσιαστικά βρέθηκαν τμηματικά σε πολύ μικρή απόσταση το ένα από το άλλο. Όλα τα 50% των φαρμάκων που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι φυτοφάρμακα. Τα τρία σκυλιά που ήταν γερμανική πυμενική και ένα λαμπραντόρ, όπου μπορούσαν να ανιχνεύσουν το δηλητήριο χωρίς να το φάνε. Στην πορεία είχαμε την υποχρέωση ως υπεύθυνοι του προγράμματος να τους παρέχουν για να έχουν αργότερα τη διαδικασία ήδη να χρησιμοποιούν δολώματα σε κάποιες άλλες από τις δράσεις στην κόπη, με την δημοτική υπάλληλη κτλ. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θα συνεχίσει την παρουσίαση η κυρία Βουλάκη. Υπήρχε πρόβλημα με τους κυνηγούς επειδή έγινε το δρόμο. Θα προστατεύονται όλα τα άγρια ζώα από τους ανθρώπους. Πώς θα προστατευτούν οι άνθρωποι από αυτά τα άγρια ζώα που κατά λάθος μπορεί ένα ορειβάτη, για παράδειγμα, να το πετύχει στον δρόμο του, δίνεται οδηγίε για αυτόν τον λόγο. Τον τρόπο αντιμετώπιση του ζώου στην περίπτωση αυτή. Γιατί έχω ακούσει ορειβάτη που συναντήσει ένα κούδι. Να κάνω την ερώτηση. Και την καταλάβανε, φύγανε, τρέξανε και απομακρυνθήκανε. Μόνο αυτό. Αυτό είναι ο κανόνας. Αυτό είναι ο κανόνας και αυτό πραγματικά γίνεται. Το θέμα ήταν ότι άμα δεν σε δείχνω Θεωρητικά, δεν κάνεις τίποτα. Όταν συναντήσεις μια αρκούδα και έρθεις έτσι πρόσωπο με πρόσωπο, θα πρέπει να καθίσεις την ψυχραιμία σου. Έτσι στο πρόσωπο. Θεωρητικά. Θα μιλήσουμε τα μια εβδομάδα. Στην πράξη κάνεις αυτό ακριβώς. Μέχρι να καταλάβεις τι έχει γίνει, έχεις ήδη μείνει ακίνητος, δεν κάνεις τίποτα και η αρκούδα έχει φύγει. Αυτό δείχνει η εμπειρία όλων των χιλιάδων περιπτώσεων που συνάντησαν άνθρωποι και αρκούδες. Υπάρχει τα περιστατικά εκπαίσεων που τους ανθρώπους ήταν όταν οι άνθρωποι προκάλεσαν την αρκούδα. Κάτι το οποίο ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Είτε είναι η κότα που πάει να πάρει το αυγό, ναι, το παιδί της, τη ζωκάει τα μάτια, ναι, έτσι θα σου επιτευχθεί, άσχετα να ξέρετε τις φάξεις στο τέλος. Μπορεί να γίνει κατά λάθος. Γι' αυτό ακριβώς το είναι δική μας η ευθύνη τι στάση θα κρατήσουμε εμείς. Δεν σκοτώνω πια αυτό, έτσι. Θέλω να πω, δεν θα παλέψει για τη ζωή του. Να το δείξουμε διαφορετικά. Πρέπει να πούμε να καταλάβουμε ότι τα ζώα δουλεύουν με επικράτηση. Νιώθουν τον χώρο του. Άρα εμεί δεν πρέπει να είμαστε επιθετικοί. Να μην φανεί ότι διεκδικούμε τον χώρο του. Γι' αυτό δεν κάνουμε τίποτα. Οπισθοφορούμε πάντα βλέποντα την αρκούδα για να δείξουμε ότι όντως είναι ο χώρος του. Δηλαδή, οποιοδήποτε σόφρον δεν θα το κάνει. Τώρα κάποιος να θέλει να το παίξει λίγο μάλλον. Δεν κάνει συγγνώμη, ούτε να εκτιμήσουν την κατάσταση αν αυτός είναι φιλικός ή όχι. Στα μπροστά, παίρνει ξύλο και αυτός είναι ο βασικός κανόνας. Δεν παίρνουμε ξύλο. Όλοι τόσο παρουσιάστηκαν μπορούν επί τόπου να παρουσιαστούν και στα παιδιά του λειτουργού, γιατί έχουν προβλήματα και δεν μπορούν να. Ναι, οπωσδήποτε η τελευταία παρουσίαση είναι η παρουσίαση. Γνωρίζετε πάρα πολλά, ναι, για αυτό το θέμα.
Και σαν τουίστρια σκέφτηκα το κέντρο, έμαθα ορισμένα πράγματα, ξέρω ότι είναι ένα σκύλο που καταγωγή του είναι την αρχαιότητα, είναι αυθεντικός ελληνικός σκύλος, είναι το μοναδικό σκυλί που δεν του κοροϊδεύει ο ελληνικός. Είναι φοβερός φύλακας για τα κουμπάκια, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω γιατί ρωτάνε και κάποιοι κτηνοτρόφοι, κάποιοι γονείς μαθητών, ήθελα να πάρουν σκυλί. Ξέρω ότι του δίνεται δωρεάν στους κτηνοτρόφους, όσο είναι αποδεδειγμένο στους κτηνοτρόφους. Δυστυχώς κάποιοι προσπάθησαν από τα τρίκαλα στην περιοχή μας, δεν τα κατάφεραν γιατί δεν κατάφεραν να βρουν κάποιον από εσάς από το κέντρο τέλος πάντων και να συζητήσουν. Θα ήθελα να ρωτήσω τι άλλος τρόπος υπάρχει να προσεγγίσει κάποιον στο κέντρο σας. Να πω δηλαδή, εγώ είμαι από ορεινόχωριό. Η αλήθεια είναι ότι... Θα μας πείτε και το χωριό. Δεν συμφωνώ με κάποια, ειδικά για τις οργανώσεις αυτές του Αρκτούρου και της Καλλιστό, όπως ας πούμε ότι αυτό που γράφεται κατά καιρούς, άλλοι γράφουν 200, άλλοι γράφουν 300, άλλοι 400 ζώα αρκούδες στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότερα σήμερα. Δηλαδή μπορεί, αν πούμε σε ένα χωριό είναι 10, στην περιφέρεια ενός χωριού, άρα κατά μέσο όρο μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερο. Και ένα δεύτερο θέλω να πω. Επειδή βλέπω έτσι από μέρος σας μεγάλη όρεξη για να γεμίσει η Ελλάδα αρκούδες, ας πούμε. Δεν είπα αυτό. Συγγνώμη, δεν έχω σύνδεση σας. Λοιπόν, γενικά το λέω, δεν το λέω για εσάς. Γενικά, για όλες τις οικολογικές οργανώσεις. Λοιπόν, έχετε κάνει κανένα πρόγραμμα να δείτε πόσες αρκούδες χωράνε στην Ελλάδα, αν χωράνε 2.000, 3.000, 10.000, 100.000. Δηλαδή, πιστεύω δηλαδή, όπως βλέπω πούμε, στο χωριό και θα σας πω, εγώ είμαι από το παλικό εργατικείο, έτσι. Όπως βλέπω και πάνω τα τελευταία χρόνια, μας ενοχλούν οι αρκούδες. Όχι εμένα προσωπικά, εγώ πάω 15 μέρες. Τι μάρα μου που ζει εκεί, ξέρω εγώ, όπως και ο Καρτσής και τους άλλους χωριανούς. Έτσι, μας ενοχλούν. Και για τα ζώα που έχουμε εκεί, αλλά μας ενοχλούν και την ησυχία μας. Αν έχουμε ένα σκύλο το βράδυ και έρχεται αρκούδα τα γύρω του σπίτι, όλη την νύχτα πρέπει να κοιμηθώ στο κάτω. Αν του πω και έτσι. Ναι, αλλά δεν διώχνω σκύλο. Δηλαδή, δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν θα βάλω φήμο στο σκύλο να μην καμπεί την αρκούδα. Πώς θα το λύσουμε δηλαδή αυτό το πρόβλημα. Το πιο απλό λέω, να μην πω άλλα δυσκολότερα. Που ας πούμε έχω μια καρυδιά στην αυλή και ανεβαίνω πάνω και τρώει τα καρύδια. Και εντάξει, δεν κάνω τίποτα, αλλά από φόβο μόνο. Να απαντήσω. Να απαντήσω. Το ένα είναι σε σχέση με τον αριθμό των αρκούδων στην Ελλάδα. Ανέφερα, και δεν το ανέφερα γιατί δεν είδα σκόπι μου και δεν έπρεπε, πιστεύω, ότι για πρώτη φορά εφαρμόσαμε μια μέθοδο γενετικής καταγραφής της αρκούδας. Αυτή η μέθοδος, πιο ωραία πρωτοβόρα και μας αντιγράφουν πλέον, έτσι, δείχνει έναν πληθυσμό ως ελάχιστο δυνατό, και εδώ θέλω να το τονίσω το ελάχιστο δυνατό, γιατί κανένας μα από ποτέ δεν μπορεί να ξέρει πόσα ακριβώς είναι τα άτομα ενός πληθυσμού, ενός είδους. Έτσι. Πάντα γίνεται μια εκτίμηση για το πόσο στο ελάχιστο μπορούμε να έχουμε. Και γι' αυτό χρησιμοποιούμε τον όρο ως ελάχιστο δυνατό πληθυσμό. Αυτό δείχνει ότι ο πληθυσμό σήμερα στην Ελλάδα, ο ελάχιστο δυνατό είναι γύρω στα 350-400 άτομα. Το πόσο μεγάλο θα μπορούσε να είναι ένα πληθυσμό είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Υπάρχουν χώρε όπου δουλεύουν όλα τα επίπεδα οργάνωση και μπορούν να απαντηθούν. Αλλά εκεί θα πρέπει να ξέρουμε, να έχουμε πλήρη καταγραφή και των φυσικών δεδομένων από άποψη βιοτόπου, έτσι, και των τροφικών διαδεσίμων και της μόνιμης παρακολούθησης του πληθυσμού σε ετήσια βάση για να δεις και την τάση που έχει ο πληθυσμός και τον ρυθμό της τάσης, δηλαδή το αυξάνεται ή όχι, το καταλαβαίνεις, αλλά με τι ρυθμός αυξάνεται, δεν μπορεί να το καταλάβεις. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στην έννοια της βιοχωρητικότητας, χρειάζεται μια πάρα πολύ βαριά δουλειά στο κομμάτι αυτό που λέμε του monitoring, της παρακολούθησης. Δυστυχώς στην Ελλάδα, μακάρι να το μπορούσαμε να το έχουμε αυτό που λέτε. Μακάρι. Θα ήταν απόλυτα τέλειο σαν πρόγραμμα, σαν εφικταίος στόχος, να ξέρουμε πόσα αρκούδες θέλουμε.
Αλλά αν πούμε σήμερα στην Ελλάδα ότι ζητάμε κάτι τέτοιο, είναι μια τόσο μεγάλη πολυτέλεια που καταλαβαίνετε, δηλαδή θα είμαστε εκτός τόπου και χρόνου να ζητήσουμε αυτά τα χρήματα για να βγουν μέσα από τα τάξη. Δεν έχουμε τίποτα στο πόδι. Δεν ξέρουμε τι έχουν τα δάση μας. Είναι τόσο πολλά τα ερωτηματικά για να απαντηθεί αυτή η ερώτηση, που πραγματικά τουλάχιστον στη ζωή που ζούμε στην Ελλάδα θα μπορούμε να δώσουμε την απάντηση. Γίνεται. Άλλες χώρες υπάρχουν μερικοί, τα έχουν όλα είναι με τα μοντέλα και με μια αλλαγή ενός κλικ καταλαβαίνουμε ποια είναι η μεταβολή του πληθυσμού. Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να είμαστε ρεαλιστές. Έτσι και γι' αυτό υπενθυμίζω ότι αυτές οι καταγραφές δεν έγιναν κάθε χρόνο. Γίνανε δύο φορές στην Ελλάδα τη δεκαετία του 90 και η επόμενη φορά έγινε μέσα από το πρόγραμμα του Μητρώου της Αρκούδας που υλοποιήσαμε με την βοήθεια του ΙΠΕΚΑ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Και έχουμε, τουλάχιστον ξέρουμε ότι έχουμε μια διαφορά έτσι στον πληθυσμό. Και εκεί έχουμε μείνει. Δεν έχουμε τη λεπτομέρεια αυτή που να μας επιτρέπει να ξέρουμε πόσες θα είναι οι αρκούδες στην Ελλάδα. Συμβίωσης, όπως λέμε. Και το οποίο τουλάχιστον στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι γενικά βλέπουμε πάρα πολλά ντοκιμαντέρ. Μας έχουν κάνει μεγάλη ζημιά τα Αμερικάνικα. Και κυρίως Αμερικάνικες και Ρώσικα αυτά που αφορούν, ας πούμε, τη Σιβηρία. Γιατί πολλές φορές είναι η τέλεια αίσθηση που έχουμε από ένα ντοκιμαντέρ ότι οι αρκούδες ζουν και δεν κάνουν ζημιές. Να δούμε όντως ότι σε κάποιες πολιτείες η μία ακρική από την άλλη έχει απόσταση 100 χιλιόμετρα. 50 χιλιόμετρα. Στη Σιβηρία 250 χιλιόμετρα. Στην Ευρώπη μιλάμε για τη συνύπαρξη ανθρώπων και άγρια ζωή, δεν είναι μόνο η αρκούδα, είναι όλα τα ζώα μέσα. Η αρκούδα είναι ο δείκτης αυτής της κουβέντας, του εργαλείου. Συνυπάρχουν. Σώδεν είναι. Δεν υπάρχει χωριό από χωριό έτσι μεγαλύτερα απόσταση από πόσο, 10 χιλιόμετρα. Πάρτε την Πύρδο, δυτική και ανατολική, το Χαλίκι με το Σιράκο και κάντε μια ευθεία. Είναι 10 χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν, στην Ευρώπη και ειδικά στη Μεσόγειο, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε φυσικό περιβάλλον και ανθρωπογενές περιβάλλον. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω πρώτα τους συζητητές, τους οποίους θα χρειαστούμε να ενημερώσουν και εμάς τους ίδιους σε επόμενη συνάντηση, αλλά και πολλά σχολεία. Δεύτερον, να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, αν είναι εδώ. Διότι όσες φορές τον χρειαστήκαμε, ποτέ δεν αρνήθηκε την συνεισφορά του, τουλάχιστον σε αυτά τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που συνδιοργανώσαμε και συμπαρουσιάσαμε με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και με το Δήμο Τρικαίων. Να πω συγχαρητήρια και στην κυρία Τζότζου και στον Αλέξανδρο τον πρωτοβάθμια, δεν είναι εδώ τώρα, είναι, για την οργάνωση και τελειώνοντας να πω δύο λόγια και για το κυρίως θέμα. Ότι το περιβάλλον τα τελευταία χρόνια δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς ανθρώπινους, γιατί σε λίγο θα πάψει και να υπάρχει ως αντικείμενο να το μελετάμε, είναι γνωστό. Το ότι πρέπει όλη η κοινωνία να αποκτήσει συνείδηση περιβαλλοντική είναι επίσης δεδομένο και γνωστό. Εκείνο που πρέπει να παλέψουμε από εδώ και πέρα είναι ότι αυτή η νοοτροπία που σε εμάς τους μεγάλους δεν ήταν και η πιο εντεδειγμένη μέχρι τώρα, να αλλάξει. Οι αλλαγές, ξέρετε, γίνονται μόνο από την μικρή ηλικία. Γι' αυτό το λόγο και τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν σήμερα και όσα θα παρουσιαστούν στο μέλλον, πρέπει να απευθύνονται κατά την ταπεινή μου άποψη πρωτίστως σε μικρούς μαθητές, σε μαθητές γυμνασίου, ακόμα και σε μαθητές δημοτικού σχολείου. Διότι αν αλλάζει η νοοτροπία του ανθρώπου, αλλάζει μόνο από μικρή ηλικία. Ευχαριστώ για την ουσιαδοξία, κύριε Φιντάγη, το 2013. Ας ελπίσουμε ότι ο βάθος κάπου είναι εδώ που είμαστε και θα κάνουμε τα λάθη καλύτερα το 2013. Τώρα να πω λίγο το παντοπολογούμενο, ότι εμείς φαίνεται ότι είμαστε μια γενιά χαμένη από πολλές πλευρές, το μόνο που έχουμε κερδίσει είναι στον κατανοητισμό.
πρέπει οι καινούργιες γενιές να χτίσουμε με περισσότερα ευρετικά στοιχεία και πιστεύω είτε από ανάγκη είτε από πεποίθηση αυτό πρέπει να το κάνουμε και είναι η υποχρέωσή μας. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Και χωρίς δολώματα. Καλή χρονιά με υγεία. Διευθυντής όποιος πετύχει το φλουρί, τι θα πάρει. Πάμε να δούμε εγώ. Ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο. Μια αρκούδα. Ένα αρκούδα το εγώ. Όποιος κερδίσει το φλουρί, θα πάρει δύο μαλατσάκια του Αρτούρου. Η σημερινή εκδήλωση είναι στα πλαίσια του προγράμματος Life, το οποίο έχει στόχο τη λύση του προβλήματος της χρήσης των τριτραυμένων δολωμάτων. Μέσα στα πλαίσια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, ένα σημαντικό κομμάτι των δράσεων αφορούν την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ενημέρωση των παιδιών μέσα από τα σχολεία. Γι' αυτό κρίναμε σκόπιμο να κάνουμε αυτή την ημερίδα, έτσι ώστε να καλέσουμε τους εκπαιδευτικούς και να ενημερώσουμε τις δυνατότητες που έχουμε για να κάνουμε παρουσιάσεις στα σχολεία. Έτσι οργανώσαμε αυτή την ημερίδα, παρουσιάσαμε το πρόγραμμα, τον Αρτούρο, έτσι, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 20 χρόνων έτσι, από την ίδρυσή του, αλλά και αυτή τη στιγμή γίνεται μια παρουσίαση της εκπαιδευτικής παρουσίασης ουσιαστικά που θα κάνουμε στα σχολεία έτσι, στην περιοχή του προγράμματος. Έχουμε πάρα πολύ καλή ανταπόκριση έτσι, και από τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και από τους εκπαιδευτικούς. Γι' αυτό πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που ανταποκριθήκανε αλλά και οπωσδήποτε στο Δήμο Τρικάλων, ο οποίος μας φιλοξενεί έτσι, και είναι συνεργάτης του προγράμματος. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί κάποιος να ειδοποιεί τον Αρτούρο και για ποια προβλήματα στο ζωικό βασίλειο? Όλα τα προβλήματα που μπορούμε να βοηθήσουμε, εμείς είμαστε έτσι, ανοιχτοί. Υπάρχει το τοπικό γραφείο στην Καλαμπάκα, έτσι, όπου μπορεί κανένας να απευθυνθεί για τα προβλήματα, κυρίως με τα δολώματα, έτσι, αλλά και στην ανοιχτή γραμμή, το 0800 11 01 01, έτσι όπου μπορεί να πάρει έτσι, συμβουλές για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Μπορεί και κάποιος να γίνει εθελοντής. Και μπορεί να γίνει, όπως είπε, να γίνει εθελοντής του Αρτούρου. Ήδη να πούμε ότι η εκδήλωση αυτή υποστηρίζεται από τρεις εθελοντρές, οι οποίες είναι εκπαιδευτικοί, θα συμμετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα των παρουσιάσεων στο σχολείο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι, αυτό. Εθελοντές έχουμε πάρα πολλούς, πάνω από 150 έτσι, το χρόνο, έρχονται σε διάφορα προγράμματα. Έτσι, και μας στηρίζουν πάρα πολύ. Χωρίς την βοήθεια των εθελοντών, πολλές δράσεις δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, όπως επίσης και γενικότερα έχουμε τη στήριξη του κόσμου σήμερα μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, έτσι, τα οικονομικά. Είναι πάρα πολύ σημαντική η βοήθεια, είτε με τις υιοθεσίες, είτε με το να γίνει μέλος κάποιος του Αρκτούρου, έτσι, με δωρεές, ακόμα και με τις επισκέψεις στο περιβαλλοντικό κέντρο του Αρτούρου, το οποίο ουσιαστικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και ενημέρωση ευαισθητοποίηση του κόσμου αλλά και οικονομική ενίσχυση. Σε τοπικό επίπεδο είχαμε δράσει εδώ για την οργάνωση, έτσι. Σε τοπικό επίπεδο πάντα είχαμε, η περιοχή ήταν επίκεντρο των δράσεων έτσι, του Αρκτούρου. Γίνανε πάρα πολλά προγράμματα έτσι, από την δεκαετία του 90, έτσι, 94, 95, 97, 98 τα προγράμματα Άρκτος. Έτσι και έτσι συνέχεια με το Λύκο και τώρα ουσιαστικά με το πρόγραμμα που είναι αυτό, έχει 5 χρόνια.
Έτσι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται σε τρεις ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες, έτσι στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα, και σε εθνικό επίπεδο, σε ελληνικό επίπεδο, υλοποιείται στην περιοχή των Τρικάλων, ως πιλωτική περιοχή δηλαδή των δράσεων, και έτσι στην περιοχή της Κρήτης, από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Έτσι, αλλά ο Αρκτούρος επέλεξε αυτή την περιοχή γιατί είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και σε σχέση με την παρουσία σημαντικών ειδών της Άγριας Πανίδας, έτσι, στην περιοχή του Κόζιακα και των Μετεώρων, αλλά και σε σχέση με το γεγονός ότι έχουμε την κτηνοτροφική δραστηριότητα στην περιοχή, η οποία συνδέει ουσιαστικά έτσι, την προστασία της άγριας ζωής με την συνύπαρξη και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να δούμε πραγματικά λύσεις για να μπορούμε να συνεπάρξουμε και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα, μια και η χρήση των δολωμάτων δεν αφορά μόνο την Άγρια Πανίδα, αφορά και τη δημόσια υγεία, είναι κάτι επικίνδυνο. Και τώρα τελευταία με τα προβλήματα λύσας, επιδρούν ακόμη περισσότερο τα προβλήματα γιατί τα πτώματα που δημιουργούνται είναι εστίες μετάδοσης της λύσας πολύ πιο εύκολα έτσι από οτιδήποτε άλλο. Κρούσματα δεν είχαν πάνω στην περιοχή μας. Στην περιοχή μας όχι, αλλά έχουμε τα πρώτα στην Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και φαίνεται ότι η ασθένεια αυτή μεταφέρεται νότια, σταδιακά και πρέπει να είμαστε πάντα προληπτικοί και σε εγκρήγορση. Thank you.